Καλησπέρα, καλησπέρα. Φτάσαμε λοιπόν στην Παρασκευή. Είναι 15 Απριλίου. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί είχε πολύ κίνηση στο δρόμο. Εσίως φτάνουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα που είναι η επόμενη εβδομάδα. Επομένως, την επόμενη Κυριακή έχουμε Πάσχα. Και... για να δούμε εδώ τι έχει συμβεί και θα γιορτάσουμε. Ακούγόμαστε τώρα, μάλλον, ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι έρχεται και η... και η γιορτινή ημέρα του Πάσχα. Όμως πριν θα πρέπει να ζήσουμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα με τα πάθη της. Κάπως έτσι γίνεται και στη ζωή και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Έτσι περνάμε δυσκολίες μέχρι να έρθει η Ανάσταση. Ποιος γιορτάζει σήμερα, δεν το είπαμε αυτό που συνήθως κάθε εβδομάδα έτσι ξεκινάμε. Γιορτάζει ο Λεωνίδας, αρκετά γνωστό όνομα θα λέγαμε. Οπότε να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στο Λεωνίδα. Υπάρχει και το όνομα Λεωνιδία. Εδώ βλέπω και ένα άλλο και μια άλλη κουκκιδίτσα που λέει ότι γιορτάζει και το όνομα Κρίσκης. Οπότε ανατολή του ήλιου έχουμε στις 6:49, δύση του ήλιου έχουμε στις 8 ακριβώς και η ημέρα διαρκεί 13 ώρες και 11 λεπτά. Κάπως έτσι ανάλαφρα ξεκινάμε. Έχουμε διάφορα θέματα σήμερα που έχουν να κάνουν και με τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε, να μπούμε στο κλίμα. Κάποια θεματάκια μόδας και διάφορα άλλα που έχουν προκύψει τώρα τις τελευταίες μέρες που έτσι είναι άξια σχολιασμού, αρκετά διατροφικά και τέλος θα κλείσουμε όπως κάθε βράδυ Παρασκευής με ένα αποσπασματάκι για το τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι η ζωή μας λίγο καλύτερη. Να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι γιατί τα περισσότερα είναι στο χέρι μας. Οπότε θα έχουμε και ένα αφιέρωμα στο Ευζήν. Πάμε για ένα
Μουσικό τώρα διαλυματάκι και επανερχόμαστε αμέσως. Επειδή καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Λέω να περάσουμε αμέσως στο θέμα. Και να αφήσουμε λίγο το χαλί. Αν και ακούω ότι κάνει κάποιες διακοπές, τώρα δεν ξέρω τι φταίει ακριβώς. Το ακούω αυτό. Έλεγα να το βάλω στο τέλος, αλλά αφού ξεκινήσαμε λέγοντας τα επίκαιρα, ας πούμε δύο λόγια για τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται και τους ωραίους συμβολισμούς που έχει. Μεγάλη εβδομάδα λοιπόν. Τι συμβολίζει κάθε μέρα, γιατί με ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινάει βεβαίως τη Δευτέρα αυτή. Η Μεγάλη Εβδομάδα ή αλλιώς Εβδομάδα των Παθών που μας οδηγεί στον εορτασμό του Πάσχα ξεκινάει μάλλον την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ με την ακολουθία του Νυμφίου και ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο. Ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα καθώς είναι αφιερωμένη και τιμά τα πολύ σημαντικά γεγονότα της χριστιανοσύνης με τα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Είναι αφιερωμένη σε αυτά και κορυφώνεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με την Ανάσταση του Ιησού. Η Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται ακόμα και Αγία Εβδομάδα ή η Εβδομάδα Ξηροφαγίας, καθώς τηρείται αυστηρή νηστεία. Παλαιότερα συνηθίζονταν και η αποχή από κάθε εργασία. Πάσχα 2022. Τι συμβολίζει κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας? Κυριακή των Βαΐων. Είναι η τελευταία Κυριακή πριν το Πάσχα και εκείνη την ημέρα το βράδυ τελείται η ακολουθία του Νυμφίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζεται η είσοδος του Ιησού Χριστού με τα Βαΐων και κλάδων στα Ιεροσόλυμα, όπου πλήθος κόσμου τον υποδέχτηκε βασιλικά κρατώντας βάγια και απλώνοντας τα ρούχα τους το έδαφος. Μεγάλη Δευτέρα, η πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, γιου του Ιακώβ. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και η άκαρπη σικιά, την οποία καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε με ένα του λόγο. Μεγάλη Τρίτη, η δεύτερη μέρα της Εβδομάδας των Παθών, είναι αφιερωμένη στην παραβολή των 10 Παρθένων. Αυτή η παραβολή έχει να κάνει με την πίστη και την προνοητικότητα και αυτή την ημέρα ψάλλεται το τροπάριο που έγραψε η μοναχή Κασιανή. Μεγάλη Τετάρτη. Η τρίτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε για την άσωτη ζωή, ακολούθησε και πίστεψε στο έργο του Ιησού και άλυψε τα πόδια του με μύρο. Μεγάλη Πέμπτη. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στο μυστικό δείπνο, στην προσευχή στην Γεστημανή, στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του Ιησού, στην άρνηση του Πέτρου και στην καταδίκη του Χριστού. Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά του επιταφείου σε όλες τις εκκλησίες και η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην Σταύρωση και τα Άγια Πάθη του Ιησού. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται η αποκαθήλωση του Σταυρού και το απόγευμα ακολουθεί η λειτουργία της περιφοράς του επιταφείου πριν γίνει η περιφορά του. Επευκαιρίας να θυμηθώ ότι Μεγάλη Παρασκευή είχα βρεθεί σε ένα χωριό στην Πάρο
Μάρπης, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, όπου ήταν εντυπωσιακά κατανυκτικά, διότι όλοι οι χωριανοί συμμετέχουν στην αναπαράσταση εικόνων από την πορεία του Ιησού Χριστού στη Σταύρωση. Και για ώρες μέναν ακίνητοι με ενδυμασίες εκείνης της εποχής, με όλη την ατμόσφαιρα να σε παραπέμπει εκεί, με φωτιές να καίνε. Ήταν μια καταπληκτική εικόνα που πραγματικά έτσι θα μου μείνει. Μάλλον συνεχίζουμε με το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Μεγάλης Σαρακοστής. Το πρωί γίνεται η Πρώτη Ανάσταση και η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ταφή του Κυρίου και στην κάθοδό του στον Άδειο που κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα. Τότε σβήνουν τα φώτα της Εκκλησίας και ο ιερέας στέκεται στην ωραία πύλη, κρατά σε κάθε χέρι από μία δεσμίδα 33 κεριών με το Άγιο Φως και ψάλλει το «Δεύτε λάβετε φως». Στη συνέχεια, μαζί με τους υπόλοιπους ιερείς και ψάλτες, βγαίνουν στο προαύλιο χώρο της Εκκλησίας, όπου γίνεται η ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αναστάσεως και ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Αυτή λοιπόν έτσι είναι με λίγα λόγια η επόμενη εβδομάδα. Αυτά περιλαμβάνει όσον αφορά τα θρησκευτικά μας θέματα, αλλά και τα παραδοσιακά μας. Να είμαστε καλά, να φτάσουμε υγιείς και δυνατοί και γεμάτοι και στο Άγιο Πάσχα, να τα ζήσουμε όλα αυτά ο καθένας με όποιον τρόπο επιθυμεί. Να κάνουμε ένα μικρό break και επανερχόμαστε. Δεν συνηθίζουμε στα θέματα εδώ της εκπομπής να έχουμε gossip, όμως είναι κάποια ζητήματα της επικαιρότητας που μπορούμε να τα σχολιάσουμε και έχουν και όλα ένα κοινωνικό μήνυμα και νόημα από πίσω. Και τον έκανα αυτό τον πρόλογο γιατί υπάρχει εδώ μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτή την πασίγνωση τραγουδίστρια, την πιο πλούσια γυναίκα στα Barbados Islands, την πετυχημένη επιχειρηματία εκτός των άλλων. Ο λόγος για τη Ριάννα, η οποία διανύει τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχει έτσι δώσει έναν άλλον αέρα, κάνοντας δημόσιες εμφανίσεις σχεδόν γυμνή
Τώρα βλέπετε τώρα, η ροή διακόπηκε διότι έχω εδώ μήνυμα ενός αγαπημένου φίλου και συναδέλφου που σχολιάζει ότι έχω αναπτύξει έτσι ραδιοφωνική χρειά. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Σε φιλώ, ευχαριστώ. Και έλεγα λοιπόν ότι η Ριάννα, θέλοντας να δώσει το δικό της μήνυμα στο πόσο ελεύθερη πρέπει να νιώθει η γυναίκα και για το σώμα της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, στο πλαίσιο λοιπόν αυτό κυκλοφορεί σε όλες τις δεξιώσεις, σε όλα τα καλέσματα, όπου βρεθεί σχεδόν γυμνή, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Με αφορμή λοιπόν όλη της αυτή τη στάση έδωσε και μια συνέντευξη στη Vogue που έκανε πραγματικά μια εντυπωσιακή φωτογράφηση. Εκεί λοιπόν πριν από λίγες μέρες έλεγε πόσο πολύ ευτυχισμένη είναι με τον σύντροφό της, εξίσου και αυτός ένας καλλιτέχνης, είναι ράπερ, και πόσο πολύ χαίρεται που τελικά τον έβγαλε από το friend zone που τον είχε για πολλά χρόνια και κατάφεραν να δημιουργήσουν σχέση και με καρπό λοιπόν του έρωτά τους αυτό το παιδί που πρόκειται να έρθει στον κόσμο πολύ σύντομα. Όμως αυτό το fairy tale, αυτό το παραμύθι λοιπόν δεν ήταν πολύ καλό για να μείνει εξώφυλλο. Και έτσι λοιπόν συντάραξαν τα νερά λοιπόν της showbiz, τα νέα που έχουν ως εξής. Άσα Πρόκη λέγεται ο σύντροφός της, και το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η είδηση που θέλει τη Ριάννα να έχει χωρίσει με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και πατέρας του παιδιού που περιμένει, τη στιγμή που όλοι πίστευαν ότι η διάσημη στάρ διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, απολαμβάνοντας την εγκυμοσύνη. Έσκασε η φήμη για το χωρισμό της, αλλά και για την απιστία του συντρόφου. Εδώ γύρονται διάφορα ερωτήματα για το πώς, ας πούμε, αυτά τα γεγονότα, που δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά συμβαίνουν λίγο πριν, ας πούμε, μια γυναίκα γεννήσει, σε αυτή την τόσο πολύ τρυφερή στιγμή. Πολλοί επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Δεν έχω κάποιο άρθρο που να το μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν την ιστορία αυτή, παρά μόνο να την παραθέσουμε σήμερα, γιατί είναι φρέσκο νέο. Οι φήμες λοιπόν έχουν πάρει φωτιά μετά τον ισχυρισμό ενός fashion influencer σε ένα tweet το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, ο οποίος αποκάλυψε πως ο γνωστός ράπερ απάντησε την έγκυο τραγουδίστρια με τη σχεδιάστρια παπουτσιών της δικής της εταιρείας. Απίστευτο. Μέχρι στιγμής όμως ούτε η Ριάννα αλλά ούτε και ο ASAP Rocky έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα έχουν γραφτεί. Ωστόσο, οι θαυμαστές τους ανυπομονούν για μια δήλωση. Να υπενθυμίσουμε πως η ιδιοκτήτρια της Fenty Beauty το 2020 κυκλοφόρησε μια σειρά παπουτσιών σε συνεργασία με την Αμίνα Μουάντι, η οποία έχει δηλώσει: «Ήθελα να δημιουργήσω παπούτσια που αντιπροσωπεύουν τη μούσα και το brand, δυνατή αλλά φινετσάτη και θηλυκή». Και εδώ συζητάμε ότι με αυτήν τη γυναίκα την απάτησε ο σύντροφος. Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, αλλά πραγματικά έτσι είναι συνταρακτικό. Είτε αφορά κάποιον τόσο διάσημο, ο οποίος ασκεί και επιρροή, γιατί είναι εκτός των άλλων και ένα πρόσωπο το οποίο ασκεί έντονη επιρροή, η Ριάννα. Και δεν ξέρω τώρα τι θα ακολουθήσει. Για να το παρακολουθήσουμε και επανερχόμαστε τις επόμενες εβδομάδες να τα συζητήσουμε. Μετά από αυτό λοιπόν το social νέο, να δούμε κάτι που έχει να κάνει με μόδα. Και επειδή ανοίγει ο καιρός, επειδή στη χώρα μας τα γυαλιά ηλίου τα φοράμε σχεδόν όλο το χρόνο, να δούμε τι προτείνουν οι μεγαλύτεροι οίκοι για το καλοκαίρι. Τα γυαλιά ηλίου είναι το απόλυτο αξεσουάρ για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από το σπίτι χωρίς αυτά. Βασική τους αποστολή είναι να φιλτράρουν τις επιβλαβείς ακτινοβολίες, αλλά και να δώσουν μια ξεχωριστή πινελιά στο στυλ μας. Γυαλιά που ανάλογα με το στυλ τους δίνουν έξτρα μπόνους στην εμφάνισή μας. Πέρα από τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα γυαλιά ηλίου έχουν σημαντική θέση στην εικόνα μας για ολοκληρωμένα σύνολα. Αυτά έχουν τη δυναμική να απογειώσουν μια εμφάνιση, ενώ τα σχέδια και οι τάσεις τους ποικίλουν για ακόμη μια χρονιά, με στόχο να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα.
Ένα από τα βασικά στοιχεία των ανοιξιάτικων συνόλων, όλων των μεγάλων οίκων λοιπόν, είναι τα γυαλιά ηλίου. Πραγματικά ένα ζευγάρι statement sunglasses μπορεί να αλλάξει ολόκληρη δυναμική της εικόνας σου. Επειδή τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να δεις, να αποφασίσεις και να αποκτήσεις το φετινό σου γυαλί ηλίου, αποφάσισα να σου δείξω με μια απολαυστική βόλτα τις νέες τάσεις. Για να δούμε τι προτείνουν λοιπόν οι μεγάλοι οίκοι. Κοκάλινα γυαλιά, εύχρηστα και με δυνατότητα να τα συνδυάσεις με πολλά σύνολα, προτείνει ο οίκος Σελίν που λατρεύει το young style. Black and white σχέδια προτείνει ο οίκος Σανέλ, με έμφαση στους βραχίονες και μαύρο φακό για σοφιστικέ και sexy look. Χρώμα και στους φακούς των γυαλιών προτείνει ο οίκος Dior, εφόσον η σεζόν έχει τάσει με πολύ χρώμα σαν ένδειξη της εξόδου μας από την καραντίνα. Α, πολύ συμβολικό αυτό. Χρυσές λεπτομέρειες με μαύρα πολυγονικά γυαλιά προτείνει ο οίκος Dolce & Gabbana για εμφανίσεις που έχουν θηλυκότητα. Εντυπωσιακές logo λεπτομέρειες προτείνει ο οίκος Fendi σε statement γυαλιά που θα κάνουν τη διαφορά. Μπόχο διάθεση από τον οίκο Gucci που προτείνει round frame γυαλιά με κοκάλινο φακό και διάθεση από τα 70s. Αυστηρές γραμμές, μαύρο χρώμα και logo details από τον οίκο Valentino για τα γυαλιά που θα φορέσουμε αυτό το καλοκαίρι. Fun style και καρδιές και χρώμα προτείνει ο οίκος Moschino για όσες τα αξεσουάρ δίνουν cute details στο ντύσιμό τους. Aviator μεταλλικά γυαλιά για τις αποδράσεις και τις resort εμφανίσεις σχεδίασε ο Michael Kors για αυτό το καλοκαίρι. Μαύρα αυστηλά large γυαλιά δίνουν το ύφος που θέλει ο Saint Laurent στην εμφάνισή μας αυτή τη σεζόν. Αυτά είχαμε τα ενδιαφέροντα να πούμε για γυαλιά. Ένα μικρό μουσικό και επιστρέφουμε. We'll be right back.
να επιστρέψουμε σε θέματα μόδας. Και άλλο ένα έτσι social γεγονός, ο γάμος λοιπόν του Hugh Beckham με την Nicole Peltz από το περασμένο Σάββατο, που έγινε Mrs. Beckham. Και ήταν λοιπόν μία από τις πιο κομψές νύφες που έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Υπάρχουν κάποια, έχουμε αποκαλύψει beauty experts που επιμελήθηκαν το hair και makeup look και μένει το manicure της, το οποίο το δημιούργησε ο celebrity nail artist Tom Bahic, εκείνος που βρίσκεται πάντα στο πλάι της Jennifer Lopez και της Selena Gomez. Μοιράστηκε με τους followers στο Instagram την παρουσία του στο γάμο και χθες αργά αποφάσισε να αποκαλύψει το manicure της Nicola. Πρόκειται για το πιο minimal και chic nail look ever. Ο ίδιος το χαρακτήρισε 90s supermodel American Manny και είναι πράγματι το αγαπημένο τους τη συγκεκριμένη δεκαετία. Χωρίς χρώμα και σχεδόν διάφανο είναι το απόλυτο bridal manicure. Πράγματι, πολύ κομψό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν έτσι κομψή και το σύνολό της, οπότε τέριαζε ένα τέτοιο μανικιούρ. Για να δούμε λοιπόν οι συγκεκριμένοι τι άλλο αποκαλύπτουν οι beauty experts στο κομμάτι της περιποίησης της επιδερμίδας. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά είναι γνωστά. Πού αλλού τώρα να πάμε, να μείνουμε στο κομμάτι της μόδας ή να συνεχίσουμε με τη διατροφή. Θα έλεγα να συνεχίσουμε με τη διατροφή, γιατί νομίζω ότι το καλύψαμε αυτό. Και να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε για το γιορτινό τραπέζι που έρχεται, το τραπέζι λοιπόν του Πάσχα. Είναι δύσκολο να συγκροτηθούμε, σίγουρα θα παρασυρθούμε και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το επιβάλλει και η μέρα. Για να δούμε τι λένε εδώ οι διατροφολόγοι. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πασχαλινές διατροφικές απολαύσεις εξελίσσονται σε διατροφικές παρεκτροπές, είτε στην ποσότητα είτε στην ποιότητα των εδεσμάτων του πασχαλινού τραπεζιού, που συχνά κυριαρχούν. Τα κορεσμένα λιπαρά λόγω κρεατοφαγίας, το αλκοόλ και τα γλυκά. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται καταστάσεις που θέτουν σε ρίσκο την υγιή λειτουργία του οργανισμού, πολύ περισσότερο αν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα προβλήματα υγείας. Όταν χάνεται ο διατροφικός έλεγχος σε διαδοχικά λουκούλια γεύματα, τότε μπορεί να προκύψουν, ακούστε, γαστρεντερητικές διαταραχές, αυξημένο σάκχαρο, υπέρταση, πρόσληψη βάρους. Για να προλάβουμε τέτοιες συνεπιθύμητες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ευζωία μας, έχουμε τα ακόλουθα κατά νου. Κόκκινα αυγά. Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα, βάψτε ένα μικρό έως μέτριο αριθμό κόκκινων αυγών, τα οποία θα τσουγκρίσετε και θα μπορέσετε να φάτε ευχάριστα ως οικογένεια από την Κυριακή του Πάσχα και έπειτα. Είτε ως πρωινό με μια φέτα ψωμί, είτε ως προσθήκη στις σαλάτες, είτε σε ένα σάντουιτς με ντομάτα, αγκουράκι και μαρούλι. Η μετάβαση από την περίοδο νηστείας στην μεταμεσονύχτια μαγειρίτσα του Μεγάλου Σαββάτου και στο πάροχο πασχαλινό τραπέζι με κρεατοφαγία, κορεσμένα λιπαρά, αλκοόλ και γλυκά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προβλήματα υγείας. Η απότομη αλλαγή στην ποσότητα και στη σύσταση των γευμάτων μπορεί καταρχήν να προκαλέσει έντονη γαστρεντερική δυσφορία. Μεγάλη προσοχή το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Η παράδοση απαιτεί μαγειρίτσα. Ταυτόχρονα, η υψηλή περιεκτικότητά της σε κορεσμένα λιπαρά και η πιθανή υπερκατανάλωσή της μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσπεψία και στομαχικές ενοχλήσεις. Στοχεύστε σε ένα μεσαίο πιάτο, συνοδέψτε μόνο με σαλάτα ή και λίγο ψωμί και αφήστε να περάσει λίγη ώρα προτού πέσετε για ύπνο. Μην παραλείψετε το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα. Θα βοηθήσει να περιορίσετε την ποσότητα του μεσημεριανού γεύματος. Καταναλώστε φρούτα, πλούσια σε φυτικές ίνες, πορτοκάλι, μπανάνα κτλ. Τι άλλο, και αποφύγετε τα τσιμπολογήματα του μεσημέρι. Πριν το γεύμα ξεκινήσετε με τη σαλάτα,
τόσο ώστε να αυξηθεί το αίσθημα του κορεσμού και συνεπώς να καταναλώσετε μικρότερη ποσότητα φαγητού στη συνέχεια. Αφαιρέστε, λέει, τώρα το λίπος, την πέτσα από το κρέας και απολαύστε σε μικρή ποσότητα τις πολύ ψηλές πηγές κορεσμένου λίπους και χοληστερόλης όπως τα εντόστια και το κοκορέτσι. Προτιμήστε το κόκκινο κρασί. Γνωστό για τις καρδιοπροστατευτικές του ιδιότητες λόγω αντιοξυδοτικών, λόγω αντιοξυδοτικής δράσης. Αντί για άλλα αλκοολούχα ποτά, με μέτρο, 1-2 ποτηράκια σε κάθε γεύμα είναι αρκετά. Μην ξεχνάμε να ξεδιψάσουμε πρώτα με άφθονο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Καλό είναι να αποφύγουμε κατανάλωση γλυκού μαζί με το γεύμα. Προτιμήστε κάποιο φρούτο ή συνδυασμό φρούτου με γιαούρτι. Καλά, νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά. Όταν έχεις το λαχταριστό τσουρέκι να σε περιμένει, σίγουρα μετά το γεύμα, στο οποίο λίγο θα έχεις μετακινήσει την πέτσα, δεν είπαμε να φας και την πέτσα, αλλά δεν θα περιοριστείς σε ένα μήλο ή ένα χλάδι. Θα θέλεις να δοκιμάσεις και το παραδοσιακό τσουρέκι που έχει φτιάξει η μαμά, η γιαγιά κτλ. Σίγουρα το μέτρο χρειάζεται. Η αλήθεια αναλέγεται. Και ειδικά για αυτούς που φρόντισαν περισσότερο τη διατροφή τους, που απήχαν από την κατανάλωση κρέατος ή άλλων ζωικών λιπαρών, η μετάβαση πρέπει να είναι ομαλή, γιατί μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Από την τρίτη, λέει, ημέρα και μετά του Πάσχα, επιλέξτε ζυμαρικά, λαδερά, όσπρια, ψάρια και θαλασσινά, όπου προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και είναι πιο φιλικά για το στομάχι. Χαρείτε τις πασχαλινές εορτές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, φροντίζοντας παράλληλα την υγεία σας, δίχως άγχος και το σωματικό μας βάρος. Και σε συνέχεια, λοιπόν, αυτού του άρθρου, έχουμε κάτι άλλο. Τις τροφές που θα μας καταφέρουν να έχουν, μάλλον με τις τροφές αυτές καταναλώνοντάς τες, θα καταφέρουμε να έχουμε επίπεδη κοιλιά. Για να δούμε πώς θα καταφέρουμε. Όντως είναι το ζητούμενο για κάθε γυναίκα και δεν είναι εύκολο, όμως είναι εφικτό. Χρειάζεται προσήλωση και προσπάθεια, που σημαίνει πως πρέπει να παραμείνεις πιστή στο στόχο σου, και φυσικά τη διατροφή να τη συνδυάσουμε με λίγη γυμναστική. Οι κοιλιακοί επιβάλλονται, ενώ αν θέλεις να αποκτήσεις ακόμη πιο γρήγορα την πολυπόθητη επίπεδη κοιλιά, τότε πρέπει να προσθέσεις τη διατροφή σου τις εξής τροφές. Γιαούρτι. Έχεις παρατηρήσει ότι ακόμη και αν μέσα στην ημέρα έχεις φάει αρκετά λιπαρά, ένα γιαουρτάκι αρκεί για να σου χαρίσει επίπεδη κοιλιά. Αυτό συμβαίνει επειδή τα προβιωτικά που περιέχει ρυθμίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου, δίνοντας λύση σε κάθε ενοχλητικό πρόβλημα που μπορεί να πάθει το στομάχι σου. Μπανάνα. Βασικό συστατικό του αγαπημένου φρούτου είναι το κάλιο και το γνωρίζουμε ήδη. Εκείνο που επίσης πρέπει να μάθουμε είναι ότι το κάλιο μπορεί να ξεφουσκώσει την κοιλιά, που σημαίνει πως μια μπανάνα ή ένα σμούθι στο δεκατιανό θα σε βοηθήσει πολύ. Βρώμη. Ένα μικρό μπολ με βρώμη το πρωί είναι ό,τι καλύτερο. Η βρώμη περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα υπόλοιπα δημητριακά και σε κάνει να αισθάνεσαι χορτάτη, ακόμη και αν έχεις καταναλώσει μικρή ποσότητα. Παράλληλα, τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στο στόχο σου, που είναι η επίπεδη κοιλιά. Αγγούρι. Δροσερό και ελαφρύ μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τυχόν πρυξήματα χάρη στο φλαβονοειδές αντιοξυδωτικό και τη μαγική δράση κερκετόλη και την υψηλή περιεκτικότητα σχεδόν 96% σε νερό. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι για αυτή την κατάσταση, δηλαδή για να πετύχουμε την επίπεδη κοιλιά, πρέπει να καταναλώνουμε σκόρδο. Την προσοχή μας, λοιπόν, εδώ θέλουμε την προσοχή σας, παρακαλώ. Αν τρίψεις λίγο σκόρδο σε κόκκινο κρέας με αλάτι, θα φουσκώσεις. Αν όμως επιλέξεις να φας το σκόρδο μόνο του, όπως για παράδειγμα να κάνεις μια απλή σκορδαλιά, θα δεις την κοιλιά σου επίπεδη και flat. Wow! Αυγό. Μπορεί στην αρχή να παρατηρήσει ένα μικρό φούσκωμα, όμως είναι προσωρινό. Η μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης που σου προσφέρει το αυγό όχι μόνο σε κάνει να φτάνεις γρηγορότερα στο αίσθημα του κορεσμού, αλλά επιταχύνει και το μεταβολισμό σου. Αυτό χρειάζεται, δηλαδή. Τζίντζερ. Το ακούς παντού και οι ιδιότητές του μας επιτρέπουν να καταλάβουμε το γιατί. Λίγη σκόνη τζίντζερ στο φαγητό σου ή μια μικρή ποσότητα στο ζωστό σου ρόφημα με λίγο μέλι θα κρατήσει το φούσκωμα μακριά. Πράσινο τσάι. Πέρα από το ότι προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση, οι κατεχίνες που περιέχει ισορροπούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα η κοιλιά σου να είναι τόσο επίπεδη όσο τη θες.
αμύγδαλα. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα αυγά, στις πρωτεϊνούχες τροφές δηλαδή, όπως η μαύρη σοκολάτα και το αβοκάντο, τα αμύγδαλα περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν το σώμα να καίει λίπος και να ενισχύει το μεταβολισμό σου. Τρόφιμα και δημητριακά ολικής αλέσεως. Σύμφωνα με μια έρευνα, τα προϊόντα ολικής βοηθούν επίσης την καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος και των επιπέδων ινσουλίνης σε σύγκριση με τους επεξεργασμένους κόκκους. Αυτά ήταν λοιπόν και τα διατροφικά tips που διαβάσαμε και για το πασχαλινό τραπέζι να μην ξεφύγουμε, αλλά και γενικότερα να το εφαρμόζουμε πάντα για όσους από εμάς θέλουμε να έχουμε flat επίπεδη κοιλιά. Πραγματικά από όλα αυτά που ακούσαμε, που τα είχαμε ξανακούσει, νομίζω ότι μόνο το σκόρδο εμένα μου έκανε εντύπωση ότι βοηθάει. Αλλά βέβαια μας είπαν με ποιο τρόπο, δεν είναι σε όλες τις εκδοχές βοηθητικό. Ένα μουσικό και επιστρέφουμε. Συνεχίσουμε λοιπόν με το τελευταίο κομμάτι που είναι το Ευζήν. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα άρθρο έτσι που διάβασα σήμερα από τον Στέφανο Ξενάκη, συγγραφέα. Όλοι ξέρουμε το βιβλίο «Το δώρο». Και πάμε να τον ακούσουμε τι έχει να μας προτείνει για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μια καλύτερη ζωή. Να κοιμάσαι νωρίς. Η μέρα ξεκινάει από το βράδυ. Πριν πας για ύπνο, να έχεις οργανώσει την επόμενη μέρα
Με χαρτί και μολύβι. Μην την αφήνεις στην τύχη. Οι μέρες γίνονται μήνες και οι μήνες γίνονται χρόνια. Μια φορά ζεις, τίμα την, να έχεις τετράδιο με στόχους, να το τηρείς ευλαβικά, να τους καλύζεις και να τους ξαναγράφεις. Αυτή είναι ο μπούσουλας της ζωής σου. Γενικά να γράφεις, σου κάνει καλό, αλλά φρένει την ψυχή σου. Να ξυπνάς νωρίς. Πολύ νωρίς. Αν το μυαλό σου θέλει να χουζουρέψει, να μην το ακούς. Να μάθεις να μην διαπραγματεύεσαι με το μυαλό σου. Να περνάει το δικό σου, να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να του χαμογελάς. Και να του μιλάς όμορφα, φίλος σου είναι, ο καλύτερος που έχεις. Να κατεβαίνεις για περπάτημα ή για τρέξιμο όπου και αν μένεις. Τουλάχιστον για 20 λεπτά ζεσταίνει τις μηχανές σου. Να ακούς κάτι την ώρα που περπατάς, εμπνευσμένες ομιλίες, εμπνευσμένους ανθρώπους. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Να χαμογελάς σε αυτούς που συναντάς, να τους μιλάς και ας μη σου μιλάνε. Κάποιο λόγο θα έχουν. Να κοιτάς την ομορφιά τριγύρω σου, παντού υπάρχει. Να φτιάχνεις ένα όμορφο πρωινό, όχι μόνο για σένα. Να μπαίνεις στο ντους και να το απολαμβάνεις. Να αφήνεις τη σκέψη σου έξω. Να ντύνεσαι όμορφα. Να φροντίζεις τον εαυτό σου σαν να ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είσαι. Απλά δεν στόπαν. Να βρίσκεις 15 λεπτά για να διαβάζεις κάθε μέρα. Περιόρισε τα social. Μην ανοίξεις τηλεόραση. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει χρόνος. Εσύ θα τον βρεις. Κανείς δεν στον χαρίζει. Όμως, όπως και τη ζωή. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου με κέφι, ακόμη και αν δεν τη γουστάρεις. Αν χρειαστεί να βρεις άλλη. Όσο είσαι εκεί όμως, να την τιμάς. Έτσι τιμάς τον εαυτό σου. Να παραδίδεις... το 10% του μισθού σου, ακόμη και αν είσαι μικρός. Για σένα το κάνω, μάλιστα. Να δουλεύεις ομαδικά και να ζεις συλλογικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Να τρως δεκατιανό, να σε προσέχεις σαν τα μάτια σου. Μια μπανάνα ή ένα μήλο. Μην παραμυθιάζεσαι, εύκολο είναι. Να κάνεις παρέα με τους καλύτερους. Αυτό είναι, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι έχω καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να το εφαρμόσω. Και νιώθω πολύ γεμάτη και περήφανη γι' αυτό. Να κάνεις λοιπόν παρέα με τους καλύτερους. Αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω από σένα. Αυτό που θέλεις. Μην τους φοβάσαι, μην τους ζηλεύεις. Αυτοί θα σε πάνε παραπάνω. Γίνεσαι αυτός που κάνεις παρέα. Βάλε τον πήχη ψηλά. Και εδώ θα προσθέσω κάτι δικό μου. Δεν το λέει ο άνθρωπος ο συγγραφέας. Βάλε τον πήχη ψηλά. Μην κατεβάζεις τα στάνταρ σου, έτσι όπως πολύ συχνά ακούμε να μας συμβουλεύουν. Να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, να πίνεις μπόλικο νερό και να αναπνέεις βαθιά, να φουσκώνει η κοιλιά σου όταν το κάνεις και ας μην είναι της μόδας. Να βλέπεις λιγότερο τηλεόραση, μία ώρα να κόψεις την ημέρα, έχεις λιτώσει 360 ώρες, δηλαδή 9 εργάσιμες εβδομάδες. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνες, εσύ θα έχεις 14. Να μην πιστεύεις στην τύχη, εσύ τη φτιάχνεις, χώνεψέ το και θα αλλάξει όλη σου η ζωή. Να τη ζεις τη ζωή, όταν γελάς να γελάς, όταν κλαις να κλαις, όταν πονάς να πονάς. Δεν είσαι από πορσελάνη, δεν θα σπάσεις. Οι πορσελάνες είναι για τη βιτρίνα. Να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου, μην το φοβάσαι. Δεν είναι μοναξιά. Είναι κακό να μην μπορείς να κάτσεις μόνος σου μαζί του και να πρέπει να έχει κάτι πάντα ανοιχτό. Σαν να έχεις μουσαφίρι και να τον παρατάς μόνο. Όλες οι λύσεις είναι μέσα σου, στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Χαμήλωσε το θόρυβο, κλείσε τη φασαρία και θα σου φανερωθούν. Ο Θεός είναι μέσα σου, λένε. Αυτό εννοούν. Να χρησιμοποιείς και το μυαλό σου και την καρδιά σου. Εσύ θα βρεις πότε το ένα και πότε το άλλο. Σαν τον καλό μάγειρα που ξέρει πότε να βάλει αλάτι και πότε πιπέρι. Να σε βγάζεις βόλτα. Να σε πηγαίνει σινεμά και όπου αλλού γουστάρετε. Να νιώσεις ότι σε αγαπάς και σε τιμάς. Δεν το ξέρεις. Η ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου. Μη σκοτίζεσαι για τις γνώμες των άλλων. Μην τις ακούς. Αλλά πρώτα να ακούς τη δική σου. Να κλείνεις τα μάτια και να ονειρεύεσαι. Να κάνεις πάντα μια καλή πράξη. Να βοηθάς τους τριγύρους σου, ειδικά αυτούς που δεν ξέρεις. Η οικογένειά σου δεν σταματάει.
τα παιδιά σου, όλη την οικογένειά σου. Έτσι μόνο θα ευτυχήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Να κρατάς ημερολόγιο με τις ομορφιές της ζωής. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον 100. Να τις γράφεις όλες. Άμα δεν τις γράφεις, φεύγουν. Θαύματα, τα λέει ο δάσκαλός μου. Το ότι περπατάς είναι ένα από αυτά. Γράψ' το. Μην το προσπερνάς. Μην κουτσομπολεύεις, κοίτα τη δουλειά σου. Μόνο τον εαυτό σου ορίζεις. Μην την ψάχνεις, να ρωτάς, να διαβάζεις. Να μην πιστεύεις όλα όσα νομίζεις. Να εξελίσσεσαι κάθε μέρα, μέχρι την τελευταία σου. Να αγαπάς το διπλανό σου. Πρώτα όμως να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν έχεις άλλον, μην γελιέσαι. Μόνος έρχεσαι και μόνος φεύγεις από τον κόσμο αυτό. Χωρίς τα παιδιά σου. Χωρίς το αμάξι σου. Χωρίς τα λεφτά σου. Μόνο η αγάπη χωράει στις αποσκευές. Αυτή που πήρες και αυτή που έδωσες. Μόνο αγάπη υπάρχει, γι' αυτό είσαι εδώ. Αυτά τα πολύ ωραία μας λέει ο Στέφανος Ξενάκης. Και με αυτά κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τους φίλους μου που μου κάνανε παρέα. Με παρακολουθούσαν και μου... υπήρχε μια διάδραση και μου έδειχναν το ενδιαφέρον τους με τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη μία ώρα την περνάμε πάντοτε έτσι με όσο πιο ωραία μηνύματα μπορούμε να αφήσουμε για την Παρασκευή, για το βράδυ της Παρασκευής. Αυτό το πολύ ωραίο βράδυ που έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, που πάντα λέω, μετά από εδώ, ας βρεθούμε με κάποιον φίλο, ας βρεθούμε με φίλους, ας βρεθούμε με οικογένεια, να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν και μας αποσυμπιέζουν από την εβδομάδα που έχουμε ζήσει, που όλοι μας έχουμε στρες και στη δουλειά και στην καθημερινότητα της ζωής μας. Οπότε τώρα θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση και να είμαστε καλά γεροί, να γυρίσουμε και να τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά, καλή νύχτα.